Απίστευτη αποκάλυψη με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη να προκαλεί σεισμό στο εσωτερικό του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Εργαζόμενοι στο διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου τα τελευταία 23 χρόνια καταγγέλει ότι μοιράζονται ως μπόνους μεταξύ των εργαζομένων ποσά που περισσεύουν από τον προϋπολογισμό των υπεροριακών αμοιβών που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας αντί να επιστραφούν ή να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών για τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό αυτό μόνο με το κλείσιμο του 2020 φέρεται να ανήλθε ως περίσσευμα στις 400.000 ευρώ περίπου. Επιστολή Φωτιά, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Νέα Κρήτη, με την υπόθεση να προκαλεί τεράστια αναστάτωση στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και με τον διοικητή Κώστα Τερζάκη να διατάσει προκαταρκτική εξέταση, την οποία ανέλαβε να πραγματοποιήσει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του νοσοκομείου. Αμέσως, μόλις λάβαμε τη σχετική καταγγελία, την εργαζόμενη επικοινώνησε με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ξεκίνησαν άμεσα όλες οι βάσει νόμου απαιτούμενες ενέργειες. Από την Παρασκευή κιόλας διενεργείται προκαταρκτική εξέταση υπό την προεδρία του πρόεδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου. Και αναμένουμε το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να κινηθούμε όπως προβλέπεται βάση νομοθεσίας. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε στο διοικητή του νοσοκομείου, με το οποίο είναι σύμφωνος και ο ίδιος, ότι θα ακολουθήσουμε όλες τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και θα φτάσουμε μέχρι τέλος στη διερεύνηση της υπόθεσης. Στην καταγγελία της, η εργαζόμενη αναφέρει: ήθιστε τα τελευταία χρόνια τα ποσά που περισσεύουν από τον προϋπολογισμό των υπεροριακών αμοιβών εκάστου έτους να διανέμονται από τη Διεύθυνση Διοικήσεως υπό τη μορφή μερίσματος στο διοικητικό προσωπικό και όχι μόνο, όχι όμως εξίσου προς όλους, αλλά κειμενόμενα με κριτήρια που κατά τα φαινόμενα σχετίζονται με τα χρόνια υπηρεσίας και την εργασιακή κλίμακα κάθε εργαζομένου. Τον περασμένο Ιανουάριο έλαβε χώρα η διανομή του υπολείπου των υπεροριακών αμοιβών του 2020 κατά τρόπο που προκάλεσε έκπληξη και πολλά ερωτηματικά στους αποδέκτες και όχι μόνο. Με βάση την καταγγελία, προκύπτουν σοβαρά ερωτηματικά με ευρύτερες διαστάσεις, καθώς μιλάμε για οικονομική διαχείριση δημόσιου χρήματος, το οποίο έχει προϋπολογιστεί και διατεθεί μέσα από συγκεκριμένο κωδικό μόνο για υπεροριακή αμοιβή, άρα δεν μπορεί να διατεθεί πουθενά αλλού. Πάντα τα κονδύλια βάση της νομοθεσίας έχουν συγκεκριμένους όρους που, εφόσον μιλάμε για δεδουλευμένα, αποδίδονται στους εργαζόμενους και στους υγειονομικούς μας. Αυτό θέλουμε να επιβεβαιώσουμε. Αν όντως ακολουθείτε η νόμιμη διαδικασία, διαφορετικά να προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται βάση νόμου. Ερωτηματικό προκύπτει επίσης σχετικά με το πώς νομιμοποιείται η διεύθυνση των διοικητικών υπηρεσιών, εφόσον ισχύει, όπως υποδεικνύεται στην επώνυμη καταγγελία, με την ως εντολή και κάλυψη να προβαίνει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Εάν ισχύει αυτό, θα δούμε ποιος πήρε τέτοια ευθύνη, ποιος προχώρησε μια τέτοια ενέργεια, για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες. Στη φάση λοιπόν που είχε γίνει μια καταγγελία από μια εργαζόμενη, γιατί είχε αντιληφθεί ότι γίνονται ατασταλίες στο νοσοκομείο, ο σύλλογος είναι πρώτο και αρρωγός, που λέει ότι πρέπει να ψαχτεί το θέμα μέχρι όσο πιο ψηλά φτάνει. Αν ισχύει η καταγγελία έστω για το παραμικρό, πρέπει οπωσδήποτε να αποδοθούν ευθύνες. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η αναπληρώτρια διοικητή, κυρία Ελευθερία Κωστάκη, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση των οικονομικών του νοσοκομείου, δηλώνει άγνοια για την απίστευτη αυτή καταγγελία, με την ίδια να αναμένει το σχετικό πόρισμα, προκειμένου να προβεί σε σχετικές δηλώσεις. Ωστόσο, όπως μας ανέφερε, εδώ και αρκετά χρόνια επιστρέφονται ποσά από σχετικά κονδύλια και ότι φέτος επιστραφεί κονδύλι ύψους 170.000 ευρώ περίπου, χωρίς όμως να αιτιολογεί πώς εγνώριζε με βάση την καταγγελία τη διανομή παράτυπα ως μέρισμα, όπως το αναφέρει η επώνυμη καταγγελία που έχει πρωτοκολληθεί στο νοσοκομείο του περισσεύματος των υπεροριακών αμοιβών τα τελευταία χρόνια, κάθε φορά στο τέλος του χρόνου. Όταν έχουμε υπολοιπόμενα κονδύλια από τον προϋπολογισμό, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες που επιστρέφονται είτε στο κράτος για να μπουν στον εκ νέου προϋπολογισμό του επόμενου έτους ή βάσει της νομοθεσίας πάλι διαχειρίζονται αντίστοιχα από τις νοσοκομειακές δομές ή από την υγειονομική περιφέρεια.
Η καταγγελία ανοίγει τον ασκό του Αιώλου και για άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τυχόν εικονικές παρουσίες προσωπικού και πλασματικές υπερορίες σε απογευματινά ιατρία.